Είμαστε πάλι εδώ μετά το δίλεπτο διάλειμμα το ραδιοφωνικό. Φεύγουμε από την πόλη πάλι. Λέω να πάμε για θαλασσινές περιπέτειες τώρα, έτσι λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Θα πάμε μια βόλτα με τον Ναυτίλο. Ο Ναυτίλος είναι η πρώτη ελληνική διαδραστική τηλεοπτική σειρά που αφορά αποκλειστικά τις ελληνικές θάλασσες. Είναι μια συμπαραγωγή μάλλον. Έχει βάλει και ο Sky το χέρι του εκεί. Θα πρέπει να πούμε ότι κατ' ουσίαν είναι η πρώτη απόπειρα τηλεοπτικής καταγραφής με τέτοιο τρόπο των ελληνικών θαλασσών και αξιοποίησης όλης της έρευνας της επιστημονικής που έχει κάνει το ΕΛΚΕΘΕ, αλλά αυτό που πραγματικά την κάνει ξεχωριστή είναι ο τρόπος της κινηματογράφησης που δεν είναι τίποτα, δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Είναι μια παραγωγή η οποία πραγματικά μπορούμε να πούμε με πολύ χαρά και περηφάνεια ότι ακολούθησε τα διεθνή standards και πραγματικά αυτό που θα δούμε από το επόμενο Σάββατο 4 Ιουνίου και που θα προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί θα σας συναρπάσει ακριβώς γιατί πρόκειται για τις δικές μας τις ελληνικές θάλασσες οι οποίες είναι ανεξερεύνητες και δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τι ακριβώς περιέχουν τη ζωή που υπάρχει μέσα στις ελληνικές θάλασσες. Δεν θα πω περισσότερα, πρόκειται, γιατί έχω έτσι κι αλλιώς κοντά μου τους συντελεστές αυτής της παραγωγής, του Ναυτίλου, τον Στάμο Μπυρσίμ που είναι ο σκηνοθέτης της σειράς και ο οποίος έχει τουλάχιστον φάει 2-3 χρόνια από τη ζωή του με αυτή την παραγωγή. Καλημέρα. Καλημέρα. Τα λέω καλά. 2-3 χρόνια νομίζω, έτσι δεν έχουμε συνηθίσει. Πάνω από 3 χρόνια. Ακριβώς. Και τον κύριο Βαγγέλη Παπαθανασίου που είναι διευθυντής ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ. Που χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να γίνει όλη αυτή τη σειρά. Καλημέρα κύριε Παπαθανασίου. Καλημέρα σας, κύριε Στεφλίδα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον Στάμο για να μιλήσουμε για τους όρους με τους οποίους έγινε αυτή η κινηματογράφηση. Τι είναι το διαφορετικό, τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστή αυτή τη σειρά από όποιες άλλες παραγωγές έχουμε δει μέχρι στιγμής ελληνικές. Ντοκιμαντέρ δηλαδή για τις ελληνικές θάλασσες. Καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Sky που με πολύ έμπνευση πριν αρκετά χρόνια δέχτηκε, μάλλον αγκάλιασε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Για το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών φυσικά θα σας μιλήσει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής του Ναυτίλου, αυτής της, όχι της παραγωγής μόνο, αλλά και του επιστημονικού μεγάλου προγράμματος που υπάρχει πίσω από την. Θα αναφερθούμε στο πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο αυτό το τρομερό υλικό πέρα από την ψυχαγωγία των τηλεθεατών. Έχει, νομίζω, τρομερή σημασία όλη αυτή η δουλειά και για άλλα πράγματα. Ναι. Η μοναδικότητα της κινηματογράφησης έχει να κάνει καταρχήν ότι οι πρωταγωνιστές μιλάνε ελληνικά. Για πρώτη φορά θα δούμε τους ερευνητές, τους αληθινούς επιστήμονες, τους αληθινούς πρωταγωνιστές της καθημερινής ελληνικής επιστημονικής έρευνας να διαπλέουν τις θάλασσες όχι μόνο του Αιγαίου και της Ελλάδας αλλά και της Μαύρης Θάλασσας. Είναι μια αποστολή που έγινε σε πάρα πολλές θάλασσες της. Εμείς μεγαλώσαμε με τον Κουστό, τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν με τον κύριο Παπαθανασίου, ας πούμε. Κύριε Παπαθανασίου. Όχι, κύριο Χρυσόφιλο, δεν είναι πολύ ευχαριστώ. Γιατί, εντάξει. Όλοι ξεπερνιούνται. Λοιπόν, ναι, Στάμο. Έλεγα λοιπόν ότι η κινηματογράφηση είναι. Ουσιαστικά συμμετέχουμε στη μεγάλη καθημερινή αγωνία των Ελλήνων επιστημόνων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών να ανακαλύψουν, να καταγράψουν και να δουν τι υπάρχει υποθαλάσσια. Το υποθαλάσσιο σύστημα είναι καταπληκτικό. Άρα το πρώτο πράγμα που θα κατανοήσουν όλοι είναι ότι υπάρχει επιστημονική, ελληνική επιστημονική έρευνα. Το οποίο δεν το ξέρουν πολλοί Έλληνες. Ότι γίνεται τέτοιου τύπου έρευνα στην Ελλάδα. Ακριβώς. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι δεν θα μπορούσε να ήταν αυτό το εγχείρημα να γίνει χωρίς επίσης και την συμπαραγωγή της ΣΥΤΑ, η οποία είναι, δείχνει την κοινωνική της ευαισθησία, αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή το εγχείρημα και μας υποστηρίζει την παραγωγή. Βέβαια. Να πούμε για υποβρύχια πλάνα, να πούμε για μια τρομερή τηλεοπτική παραγωγή, αλλά να πάω λίγο στον κύριο Παπαθανασίου. Κύριε Παπαθανασίου, τι θα δούμε σε αυτά τα 10 επεισόδια του Ναυτίλου, τα οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι χωρισμένα σε θέματα. Είναι 10 διαφορετικά θέματα, έτσι δεν είναι? Ναι, κύριε Χρυσοφλίδη, είναι 10 διαφορετικά θέματα. Πριν πάμε στη θεματολογία όμως, να σας πω λιγάκι πώς ξεκίνησε η ιδέα. Βεβαίως. Η ιδέα ξεκίνησε όταν παλιά την εποχή του 80, ας πούμε, όταν προσλήφθηκα εγώ στο τότε ΙΟΚΑΕ, στο ΕΚΤΕ. Όταν έπαιρνα τηλέφωνο για κάποιον προμήθευση να μας φέρει πράγματα κτλ., προσπαθούσαμε να του πούμε πού είμαστε, στον Άγιο Κοσμά βρισκόμαστε τότε, πίσω από τις αθλητές και προς τη θάλασσα,
Αυτοί δεν καταλαβαίνανε και εν πάση περιπτώσει υπήρχε το privilege τότε κοντά και τους λέγαμε δίπλα στο privilege. Λοιπόν, το privilege το ξέρανε. Έτσι λιγάκι μας σύνδεσε στο μυαλό και είπαμε δεν πρέπει να ξέρουν το privilege του κόσμου. Πρέπει να ξέρει το LKFA και να λέει ότι το privilege είναι δίπλα στο LKFA, όχι το ανάποδο. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει αυτό ξεκίνησε λοιπόν. Η ιδέα ξεκίνησε, τότε ήταν το πώς θα το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Έτυχαν τα τρία συμβάντα με τα ελικόπτερα, στα οποία το ελικόπτερο πρωταγωνίστηκε και συγκέντρωσε όλα τα συντρίμματα των ελικόπτερων του Σινούκ, των Νακάβ κτλ. Και ένα βράδυ που ήμασταν πολύ πιεσμένοι, γιατί μαζεύαμε πραγματικά πολύ πράγματα, προσωπικά πράγματα κόσμου από τα βάθος των 900 μέτρων. Είπαμε, βρε παιδιά, δεν πρέπει να μας. Εκεί πάνω στο πλοίο ήμασταν όλοι. Είπαμε ότι δεν πρέπει να μας ξέρει ο κόσμος για αυτό που κάνουμε τώρα. Γιατί είμαστε πρώτο θέμα στις ειδήσεις όταν μαζεύαμε πράγματι το ελικόπτερο και τα προσωπικά τα αντικείμενα των ανθρώπων, σύν τους ανθρώπους που είχαν γραφτεί. Και έτσι είπαμε ότι πρέπει ο κόσμος να μας μάθει για τη δουλειά που κάνουμε. Και ξεκινήσαμε το 2005 δειλά-δειλά, αλλά το 2006, δηλαδή είναι κοντά 4 χρόνια, 4 χρόνια σύν. Το 2006 λοιπόν ξεκινήσαμε για να κάνουμε την πρώτη αποστολή μας. Συνεχίσαμε το 2008. Τα λεφτά που για τις αποστολές πρέπει να σας πω ότι ήταν από τα εναπομείναντα προγράμματα που είχαμε και αυτά τα λεφτά θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάρει στην τσέπη μας, αλλά θεωρήσαμε ότι πρέπει να τα ανακυκλώσουμε σε πρόγραμμα και να δούμε πράγματα που δεν είχαμε δει. Ναι. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια περίπου, 4 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο ναυτίλος, εγώ έχω δει τόσα πράγματα στη ζωή μου που τα προηγούμενα 30 δεν τα έχω δει. Μάλιστα. Δηλαδή τα οποία φαντάζομαι ότι θα τα δούμε και εμείς. Έτσι, κάθε επεισόδιο ταξιδεύει. Νομίζω ότι θα τα δείτε και εσείς. Κάθε επεισόδιο ταξιδεύει τον τηλεθεατή σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Θέλετε να μας πείτε έτσι μερικά πάρα πολύ χαρακτηριστικά πράγματα που θα δούμε? Εγώ ξέρω ότι θα δούμε και το κόκκινο κοράλι που δεν ξέραμε ότι υπήρχε στην Ελλάδα. Όχι, που είναι ιδιαίτερος. Το ξέραμε ότι υπήρχε. Ναι. Το έχουμε κινηματογραφήσει λοιπόν, το οποίο είναι πάρα πολύ, είναι ανεκτίμητο. Ναι, και εμπορικά, οπότε φαντάζομαι δεν ξέρω αν θα μας αποκαλύψετε και που είναι, μην το κάνετε. Όχι, δεν θα το καλύψουμε αυτό. Δεν θα αποκαλύψουμε που είναι. Απλώς και εμείς το ανακαλύψαμε και το ψάχναμε για αρκετό καιρό. Είναι τα κοράλια λοιπόν, είναι οι φυσιτήρες, είναι οι φάλαινες φυσιτήρες. Ναι, οι φυσιτήρες. Μισό λεπτό κύριε Παπαθανασίου, θέλω να ρωτήσω το Στάμο. Στάμο, πόσο καιρό περιμένατε για αυτό το πλάνο του της φάλαινας φυσιτήρα? Η τύχη μας ευνόησε δύο φορές. Την πρώτη φορά η συνάντηση με τον ευγενικό γίγαντα των ελληνικών θαλασσών ήταν τυχαία. Κάποιος από εμάς απλά είδε, από τους πλοιάρχους είδε μια μικρή ομάδα φυσιτήρων στο βάθος και αμέσως αναφώνησαν όλοι και κυριολεκτικά τρέξαμε με τα μηχανήματα σε ένα μικρό σκαφάκι που έχει πάνω το όκεανο Ναυτικό Αιγαίο για να τους συναντήσουμε για πρώτη φορά. Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Αυτή ήταν και η έμπνευση του Βαγγέλη του Παπαθανασίου να γίνει και μια μεγάλη αποστολή το επόμενο αμέσως καλοκαίρι, όπου περίπου 25 μέρες διαπλέαμε. Είχε αρκετό καραούλι, έτσι, Στάμο. Αρκετό καραούλι με τις κάμερες να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή για να έχεις το κατάλληλο πλάνο, το σωστό πλάνο. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά μεγάλη τύχη για έναν παραγωγό κινηματογραφιστή να είναι κοντά σε αυτήν την καταπληκτική ομάδα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Έγινες κι εσύ λίγο ερευνητής και ο κύριος Παπαθανασίου νομίζω ότι πρέπει να έχει γίνει λίγο σκηνοθέτης, έτσι δεν είναι? Να μαθαίνω περισσότερο. Μάλιστα. Κάποιος υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν χελώνες, καρέτα-καρέτα. Επειδή έχω δει κάποια αποσπάσματα, είναι τόσο έχουμε ξαναδεί βεβαίως να γεννιούνται τα χελωνάκια και να φεύγουν, αλλά είναι τόσο εκπληκτικό, τόσο εκπληκτικές οι λήψεις που κάνετε από τα χελωνάκια που στραβοπερπατώντας φεύγουν μέσα στο νερό. Ναι, ναι, ναι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Και είναι τρομερό που το βλέπεις να γίνεται αυτό επί ελληνικού εδάφους. Δηλαδή ξέρεις ότι είναι κάπου δίπλα σου και νομίζω, για να φτάσουμε και στο διατάφτο, ότι πέρα από την ψυχαγωγία του τηλεθεατή,
πέρα από, τις, από τον τρόπο της κινηματογράφησης, είναι πάρα πολύ γνωστό ότι οι ελληνικές θάλασσες είναι αχαρτογράφητες, είναι ανεξερεύνητες, με την έννοια ότι μόνο το ΕΛΚΕΘΕΑ, ας πούμε, ασχολείται, και όλο αυτό το υλικό μπορεί να λειτουργήσει και για την παραγωγή πολιτικής, έτσι δεν είναι, κύριε Παπανασίου? Έτσι, έτσι είναι σωστό αυτό, γιατί έρχεται και ούτως ή άλλως έρχεται και η στρατηγική για τη θαλάσσια, η οδηγή για τη θαλάσσια στρατηγική. Βεβαίως, είναι εδώ δηλαδή ήδη. Είναι σημαντικό αυτό και θα ξέρουμε πράγματα τα οποία πραγματικά δεν ξέραμε. Mm-hmm. Αυτό όμως που είναι καταπληκτικό, κύριε Σκοφλίδη, είναι ότι την ώρα που ετοιμάζεσαι να κατέβεις σε γνωστό μέρος, φυσικά δεν κατεβαίνεις πάντα στο ίδιο μέρος, αλλά κατεβαίνεις με απόσταση, μπορεί να είναι και 500 μέτρα η διαφορά, μπορεί να είναι και 100, μπορεί να είναι και 15. Αλλά αυτό που ανακαλύπτεις στις διαφορετικές περιοχές που καταβίεσαι τελικά, είναι κάτι το άλλο, γιατί η κάθε πιθανή μας είναι σχεδόν διαφορετική. Δηλαδή κατεβήκαμε... Και σε όλα αυτά θα περιηγηθούμε... Κατεβήκαμε στο ηφαίστειο της Σαντορίνης, έξω από τη Σαντορίνη, στο Κολούμπο. Ναι, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό πράγμα, το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει. Σε ποιο επεισόδιο θα το δούμε αυτό? Για να κλείσουμε, γιατί η ώρα είναι 12 ακριβώς. Το πύρινο Αιγαίο, το πύρινο Αιγαίο. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ για όλη αυτή τη δουλειά που κάνατε, η οποία θα μείνει πραγματικά σε όλους μας. Να είστε καλά. Ναυτίλος από το επόμενο Σάββατο στις 11 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή σε όλους σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 12. Sky 100,3.